Σε λειτουργία επέστρεψε το δίκτυο PlayStation της Sony μετά από επίθεση hacker το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τη Sony, η επίθεση κατέστησε ανενεργό το δίκτυο επιβαρύνοντάς το με τεράστια κίνηση, ωστόσο δεν επιδίωξε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε ο χρήστης του Twitter με το όνομα Lizard Squad, που δήλωσε ότι στόχος του ήταν να πιέσει τη Sony να βελτιώσει το δίκτυό της. Δεν ξοδεύουν τα βουνά ρευστού που παίρνουν για την εξυπηρέτηση των πελατών. Σταματήστε την απληστία, διακήρυξε ο hacker.